Την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες και οι πολίτες των δύο χωρών να επικεντρωθούν στη λύση, τονίζει ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών για την ονομασία των Σκοπιών. Ο Μάθιου Νίμιτς επισημαίνει ότι τώρα υπάρχει μια θετική δυναμική χάρη στο επικοδομητικό κλίμα που δημιούργησαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης του Νίκου Κοτζιά και στην απουσία προκλητικής ρητορικής από τη νέα κυβέρνηση των Σκοπίων, αλλά και στο ενδιαφέρον για επίλυση του ονοματολογικού από τις δύο πλευρές. Ενώ κρίνει ότι είναι σημαντικότερος ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή μετά τη λύση. Ο ίδιος στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ αναφέρει ότι θα προτείνει ιδέες που έχουν τεθεί στο τραπέζι στο παρελθόν και επιβεβαιώνει ότι υπάρχει συζήτηση για κάποιο τύπου προσδιορισμό στο όνομα. Εκφράζει δε την άποψη ότι αν βρεθεί το όνομα, Αθήνα και Σκόπια μπορούν να επιλύσουν όλα τα παράπλευρα ζητήματα γύρω από αυτό, ελπίζοντας ότι οι πολίτες θα δουν με σοβαρότητα τη λύση και θα την υποστηρίξουν. That is the usage, that is, issues of identity. That are of great concern in the northern neighbor, and one has to be extremely sensitive about that. There are concerns in Greece also about historical issues of appropriation of historical heritage, of school book issues that also need ultimately to be addressed. And two friendly neighbors can resolve them if we get the basic issue resolved first. Πιστεύω ότι η Μακεδονία αρχικά πρέπει να είναι ένα όνομα ελληνικό μόνο για την Ελλάδα. Τώρα οτιδήποτε μια ονομασία η οποία μπορεί να έχει γεωγραφικά μόνο ζητήματα, μόνο με γεωγραφικά κριτήρια, τότε και μόνο μπορεί να δοθεί στα Σκόπια. Συμφωνείτε να μπει η λέξη Μακεδονία μέσα στην ονομασία της χώρας? Δεν συμφωνώ με φίλε, αλλά υπάρχουν και θέλεις, υπάρχουν συμβιβασμοί. Πάνως δεν αλλάζει κάτι το Μακεδονία. Άρα δεν συμφωνείτε να μπει το όνομα Μακεδονία? Σύνθετη ονομασία όχι. Τους χειρισμούς της κυβέρνησης πώς τους βλέπετε? Θεωρώ δεν είναι εκεί καλύτερη. Για το Σκοπιανό και τις διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα πρόταση για το θέμα, αλλά φάνηκε να μην υπάρχει καμία διάθεση από τη γειτονική χώρα να κάνει υποχωρήσεις στη διεκδίκηση του όρου Μακεδονία. Σχετικά με την ονομασία, ο Νικολά Ντιμητρόφ είπε στον σταθμό TV21 πως είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να προχωρήσει σε διάκριση της Μακεδονίας και της εδαφικής περιοχής Μακεδονία. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να μπει ένα τέλος σε κάθε αμφιβολία σχετικά με το θέμα της ταυτότητας. Την ίδια ώρα, ψήφισμα αναμένεται να καταθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, μην κάνοντας δεκτή με αυτόν τον τρόπο την παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία. Εν ώψη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, η διοίκηση του Δήμου προτίθεται να κατεβάσει ψήφισμα σχετικά με τη χρήση της λέξης Μακεδονίας στην ονομασία του κρατηδίου. Νομίζω ότι πλέον ως πολιτικό όργανο και ως εκφραστές της κοινωνίας της Καβάλας και του κόσμου της Καβάλας, των δημοτών της Καβάλας, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι σε αυτό το οποίο επιχειρείται. Νομίζω ότι εδώ πλέον η σιωπή δεν είναι χρυσός, η σιωπή θα είναι συνενοχή. Ίδιο σκηνικό και στην Αλεξανδρούπολη με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου να δηλώνει πως είναι αντίθετος στο όνομα Μακεδονία. Ως Δημοτικό Συμβούλιο θεωρώ ότι έχουμε την υποχρέωση να προβούμε στην έγκριση, στην ψήφιση ενός ψηφίσματος, το οποίο θα αποτυπώνει καθαρά, ξεκάθαρα τις θέσεις μας όσον αφορά το θέμα αυτό. Το ψήφισμα έχει ήδη συνταχθεί, έχει κοινοποιηθεί, έχει αναγνωστεί από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και θα τεθεί στην σημερινή συνεδρίαση, την πρώτη τακτική συνεδρίαση για το 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, ώστε να ψηφιστεί. Στο ψήφισμα αυτό γίνεται ξεκάθαρο και απολύτως σαφές ότι δεν θα δεχτούμε το σφετερισμό του ονόματος Μακεδονία, αλλά ένα όνομα το οποίο θα αντιπροσωπεύει απολύτως τα πολιτιστικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά των κατοίκων του κρατηδίου αυτού. Τώρα ξυπνήσαμε εμείς και δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το όνομα. Άλλη γλώσσα μιλούν αυτοί, δεν μιλούν ελληνικά. Μακριά από το όνομα Μακεδονία, παιδιά. Μακριά. Όλη η Ελλάδα δεν θέλει τη λέξη Μακεδονία.
Επίσης, το κατόφλι του Λευκού Οίκου είναι αποφασισμένοι να περάσουν οι Έλληνες της Ομογένειας προκειμένου να μην γίνει αποδεκτή τελικά μια σύνθετη ονομασία για τα γειτονικά Σκόπια που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Οι Ομογενείς της Αμερικής στέλνουν επιστολή ψήφισμα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και επιδιώκουν συνάντηση μαζί του για να του γνωστοποιήσουν τις θέσεις και τις προθέσεις τους, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι, και το λέω αυτό με στόμφο, έχουν αποτύχει σε ίσονος σημασίας θέματα. Για εμάς τους Μακεδόνες δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι 300 θα πάρουν μια απόφαση η οποία θα κρίνει το χθες της ιστορίας, το σήμερα και ακόμα περισσότερο φοβάμαι το αύριο. Την ίδια ώρα παρέμβαση για το Σκοπιανό, σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, φέρεται να έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Σε συνομιλητές του, ο Κώστας Καραμανλής εμφανίζεται να τονίζει, σύμφωνα με την εφημερίδα, πως δεν υφίσταται μακεδονικό έθνος. Αυτό πρέπει να γίνει καθαρό και επισήμως απολύτως αποδεκτό. Ενώ συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το συλλαλητήριο την ερχόμενη Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι στην κρίση του κόσμου για να βγαίνουν συλλαλητήρια, να βγαίνουν και άλλοι, να κάνουν άλλα συλλαλητήρια. Δεν πιστεύω ότι είναι μια λύση κάτι τέτοιο. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει, ο λαός όμως δεν πρέπει να έχει γνώμη για κάτι τόσο σημαντικό που αφορά τη χώρα. Τα συλλαλητήρια δεν πιστεύω ότι βοηθούν. Ότι πιστεύω ότι είναι εθνικό ζήτημα, δεν είναι ούτε τοπικό ούτε κομματικό. Και πρέπει να πάει όλος ο κόσμος, όσο μπορούν περισσότεροι. Συμφωνείτε. Για να γίνει αντιληπτή το ενδιαφέρον των κατοίκων, τουλάχιστον εδώ της περιφέρειας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εννοώ.